Δεν είναι μόνο εδώ. Να δείτε τι γίνεται στα Τσαλένιο. Δρόμοι, θα σπασούμε τα πόδια μας. Λάκους. Παναγία μου, Παναγία μου. Επικοινωνιακή καμπάνια γύρω από τις Λακκούβες εν ώψη εκλογών. Η Δημοτική Αρχή, μέσω της πράταξής της, Δύναμη Πολιτών, διαφημίζει το μεγάλο, όπως αναφέρει, πρόγραμμα δοπίας ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ, αναφέροντας ότι το έτος 2017-2018 αποκαταστάθηκαν 1.601 Λακκούβες, ενώ το 2019 έως σήμερα 740 Λακκούβες. Για τη μάχη κατά της Λακκούβας, πολίτες φαίνεται να έχουν διαφορετική άποψη από αυτή που παρουσιάζει η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου εν ώψη εκλογών. Να το, δείξτε το. Αν πάτε τη ζωγραφιστού, είναι όλο Λακκούβες. Υποφέρει μέσα μας από τις Λακκούβες. Τα αμάξια μας τα έχουμε σπάσει. Εδώ πέρα μας έχουν ξεχάσει. Γίνεται σωστή δουλειά αποκατάσταση της Λακκούβας? Τίποτα. Έχετε δει Λακκούβες να μπαλώνται με σωστό τρόπο, με τη σωστή τεχνική λύση? Μα τώρα με δουλεύεις. Ο Βασίλης Λαμπρινός αυτοπροσδιορίζεται μέσα από την επικοινωνιακή καμπάνια που εμπνεύστηκε το επιτελείο του ως ο Λακκουβοφάγος. Την ώρα μάλιστα που η ίδια η παράταξή τους χαρακτήριζε τα λιπάλληλα ρεπορτάζ της Crete TV για το κριτικό πρόβλημα της Λακκούβας επί 4,5 χρόνια ως ομό λαϊκισμό. Είχα πάει στο Ρέθινγκ και τι ήταν? Ένα στολίδι. Οι δρόμοι κάτω, άμα η γλώσσα σου δεν θα βανεσκώνει. Εδώ τα έχουν παρατήσει όλα. Ο Δήμος έχει κλείσει, λέει, 1.601 Λακκούβες πέρυσι και 740 φέτος. Πού? Εδώ και 5 περίπου χρόνια, πολίτες διαμαρτύρονται για τις Λακκούβες και το κακό οδόστρωμα. Σήμερα για τις προεκλογικές και επικοινωνιακές ανάγκες, η παράταξη της Δημοτικής Αρχής αποφασίζει να φέρει το θέμα με τις Λακκούβες στην πρώτη γραμμή της προεκλογικής της καμπάνιας, παρουσιάζοντας μάλιστα εργασίες του τελευταίου τριμήνου. Που κι αυτές όμως, όπως έχει αποδειχθεί από τα ρεπορτάζ, γίνονται με πρόχειρο τρόπο. Με αποτέλεσμα, το πρόβλημα αντί να αποκαθίσατε, να διωγγώνεται. Αυτό το λοφάκι είναι αρκετό καιρό. Πόσο καιρό? Πάρα πολύ. Πάρα από 3 μήνες βάλανε άσφαλτο. Η άσφαλτος περνάνε τα λεωφορεία, βαριά οχήματα, χαλάει. Δεν φτιάχνεται όπως πρέπει. Πολίτες σχολιάζουν τις Λακκούβες που ζουν και βασιλεύουν στο Ηράκλειο και με το κίνδυνο ατυχήματος να παραμονεύει και σε σημεία που μπαλώθηκαν με πρόχειρο τρόπο, όπως Πίσα, με νερό της βροχής. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες στην οδό Λίτου: Ζεύξιδος, Τζοβένι, Ντοστογεύσκι, Ηρακλή, Παύλου Ζωγραφιστού και όχι μόνο. Πρέπει να τρέξουν γιατί ο κόσμος παθαίνει ένα σωρό ζημιές με τα αυτοκίνητά τους. Και είναι αμαρτία. Απελπιστική είναι, απογοήτευση είναι. Και από ό,τι βλέπετε έχουν φύγει και οι εικόνες, τα προστατευτικά που έχουν βάλει εδώ και κάποια στιγμή. Υπάρχει ενδιαφέρον από το Δήμο? Εδώ μιλάμε για 3 εβδομάδες. Όχι, δεν υπάρχει κανέναν. Και όπως βλέπετε χειροτερεύει και πάει. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η οικογένεια 20χρονου ανεβαίνει το δικό της Γολγοθά, καθώς ο άτυχος νέος, ο οποίος έπεσε θύμα Λακκούβας στο Μασταμπά το περασμένο Δεκέμβριο, μπήκε σε μεγάλες περιπέτειες, καθώς κινδυνεύει το μάτι του. Ο 20χρονος θα πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο το κόστος για τα μοσχεύματα είναι δυσβάσαχτο για την οικογένειά του. Με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων, πραγματοποιείται φιλανθρωπική εκδήλωση στο Σύσι την ερχόμενη Παρασκευή. Το θέμα είναι ότι πρέπει να χειρουργηθεί, διότι έχουν σπάσει όλα, με αποτέλεσμα, όπως καθυστερήσανε, να έχουν γίνει μία μάζα τώρα εκεί πέρα, το οποίο πρέπει να του βάλουν κάποια μοσχεύματα, για να έρθει στο σωστό σημείο το μάτι του. Και χρειαζόμαστε κάποια χρήματα για να τον ανεβάσουμε πάνω σε ιδιωτική κλινική να γίνει. Θέλει οφθαλμοπλαστικό χειρούργο. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε την οικογένεια όσο μπορούμε, διοργανώντας μια εκδήλωση, μια λαϊκή βραδιά στο Σύσι, σε ένα μαγαζί κάτω στο λιμάνι, την Παρασκευή 29 Μαρτίου, σε 7 το βράδυ. Παρακαλούμε λοιπόν όλο τον κόσμο, όσοι μπορούν να έρθουν, να βοηθήσουν την οικογένεια.